Λοιπόν, πάμε μου επιτρέπετε να σας πω ότι αυτή τη στιγμή αυτές οι σκέψεις είναι ανεδαφικές. Αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν χρησιμοποιεί όταν αναλάβατε όμως την κυβέρνηση όλους... δεν ήταν ανεδαφικές, κύριε Παπαδημητρίου. Κύριε Παπαδημητρίου, μιλούσατε για φράγμα 2,7 χιλιόμετρων και δεν είναι εκείνο ανεδαφικό και είναι ανεδαφική η διαφορά στη Frontex. Επιτρέψτε να πω, λέω, όταν... αυτή τη στιγμή είμαι σαφής. Ναι, αλλά θα μπορούσε η κυβέρνηση πολύ νωρίτερα να είχε δράσει, να είχε πιέσει σε αυτήν την κατεύθυνση. Όταν ο Ερντογάν δεν είχε ξετυλίξει όλο αυτό το χαρακτήρα που δείχνει αυτή τη στιγμή. Ξέραμε ότι ο Ερντογάν είναι επιθετικός. Δεν είναι θέμα χαρακτήρα. Γνωρίζουμε τον πολιτικό του χαρακτήρα, εννοούμε και τον πολεμικό εντός εισαγωγικών που κάνει όχι μόνο απέναντι σε εμάς. Το έχει ξεκινήσει νωρίτερα, αλλά μπορούσε ακόμη να είναι διαχειρίσιμη κατάσταση όταν αναλάβατε την κυβέρνηση. Υποτίθεται έτοιμη, αλλά δεν ήσασταν έτοιμη σε αυτό το θέμα και πρέπει να το αναγνωρίσετε. Είστε καλύτερο γνώστη σε μου των γεγονότων σε αυτή την περιοχή. Άρα, εύκολα θα πείτε στους τηλεθεατές μας ότι η εξέλιξη της υπεριαλιστικής υποτροπής του Ερντογάν, ειδικά προς τη Συρία, είναι των τελευταίων μηνών. Όχι, βέβαια. Δεν λέω ότι θα μπορούσε κανείς να την έχει προβλέψει και επομένως δεν το ζητώ να την είχατε προβλέψει εσείς. Αλλά και κανείς άλλος δεν την προέβλεψε. Όχι, απλά αυτό είναι μια εξέλιξη. Πολύ πιο, ήταν ακόμη διαχειρίσιμος όσον αφορά τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Ο Ερντογάν είχε δείξει τις προθέσεις του στη Συρία πολύ νωρίτερα. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ο Ερντογάν δεν είναι διαχειρίσιμος. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι ένας όχι απλός ταραξίας, είναι ένας υπεριαλιστής στη γειτονιά μας, απειλεί δεν την Ευρώπη, απειλεί σας. Την Ελλάδα, απειλεί τη Λιβύη, δεν θα απειλεί, απειλεί το Ισραήλ, απειλεί την Αίγυπτο. Δεν είναι τυχαίο ότι η Αίγυπτος έδιωξε το ειδησιογραφικό πρακτορείο που ήταν πρακτορία της ΜΙΤ. Υπήρξε και μια συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Ερντογάν στις ΗΠΑ που περιμέναμε κάποια αποτελέσματα και φάνηκε τουλάχιστον από τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη ότι θα υπήρχαν κάποια αποτελέσματα. Άρα τον αντιμετωπίσατε ως διαχειρίσιμο. Το διάσημο φιλί του Μπρέρνιεφ με τον Νίξον έγινε ενώ ο Νίξον έριχνε ναπάλμ στο Βιετνάμ. Η διπλωματία, το ξέρετε καλύτερα από μένα, τώρα έτσι μου ήρθε στο μυαλό, δεν ακολουθεί και πρέπει η διπλωματία να είναι πάντοτε ζωντανή. Και αν δεν πάει καλά η διπλωματία, εκεί είναι που αρχίζουμε να έχουμε πολύ πιο σοβαρά συμφωνώ. Προβλήματα. Συμφωνώ και πρέπει, συμφωνείτε, να είναι ζωντανή, πρέπει να είναι ζωντανή και πρέπει να δείχνει και πυγμή η διπλωματία. Εγώ να σας πω κάτι, αυτό για το οποίο θα μπορούσα να κατηγορήσω αρκετά και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι η πυγμή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως, όχι τόσο προς τον Ερντογάν, δεν ήταν επαρκής. Έχουμε μπει σε ένα χώρο μιας αυτονόητης, έτσι, ενός αυτονόητου συμπεράσματος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα θα είναι κοντά μας, μας βοηθάει, είναι ένας οργανισμός ο οποίος είναι ευέλικτος. Τελικά αυτό δυστυχώς που διαπιστώνω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν, έτσι, το αυτό, κύριο η αίσθηση, εδώ. Προσέξτε, η αίσθηση εμείς στην Ελλάδα, ο απλός κόσμος αυτό νομίζει. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καν τη συνοχή την απαραίτητη. Δεν είναι ουσιαστικά υπαρκτή όσο αφορά. Είστε κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Αποστολόπουλε. Όχι, είμαι υπέρ τη Ευρωπαϊκή Ένωση του Ζακ Ντελόρ. Καλά, της Ευρωπαϊκής είμαι υπέρ τη Ευρωπαϊκή Ένωση του Φρανσουά Μιτεράν, του Χέλμουντ Σμιτ. Πέθανε. Στο συνείδηση, έχουν πεθάνει. Ναι, αλλά έχουν μια φιλοσοφία. Το ότι πεθαίνει. Ναι, αλλά πάνω στον τάφο του Ανδρέα Παπανδρέου γράφει μια φράση που λέει ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Και αυτές οι φράσεις, όπως και η φιλοσοφία ορισμένων μεγάλων ανθρώπων, δεν πεθαίνουν. Νέες συνθήκες έχουμε, αλλά θα πρέπει να εμπνεώμαστε από ανθρώπους οι οποίοι είχαν δείξει μια διαφορετική νοοτροπία. Ο Μάρξ έχει πεθάνει και ο μαρξισμός δυστυχώς είναι ανεφάρμοστος. Τα υπόλοιπα τουλάχιστον. Όχι, δεν είναι καινούριο, είναι πραγματικότητα. Συγχαρητήρια. Αν ζείτε σε έναν άλλο κόσμο και θεωρείτε ότι ο μαρξισμός είναι. Στις θεωρίες οι οποίες είναι εφαρμογή. Εγώ σέβομαι την προέλευση σας ιστορικά, πολιτικά, αλλά παρόλα αυτά δεν περίμενα να έχετε τόσο έντονη διαβάσματος. Σαφέστατα και αυτό. Θα συζητήσουμε, αλλά πάμε τόσο, στο Ινστιτούτο Ρόζα Λούξεμπουργκ να μιλήσουμε για μαρξισμό. Τόσο μεγάλη ταύτιση ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Δημοκρατία δεν την περίμενα. Και να πω και κάτι ακόμα. Η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Η γραμμή μισό λεπτό. Με έχετε διακόψει εκ δεξιών και εξ αριστερών. Πετυχαίνετε με βλέπετε στην κέντρο αριστερά. Θα δεις ότι δεν είναι για το που λες. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω τη θεώρηση. Το φίλι ήταν μεταξύ. Μα κύριε Καραμέρο, καθίστε να πούμε κάτι. Τι να πείτε, αφήστε τον κύριο Παπαδημητρίου 14 λεπτά και πάω να μιλήσω 2 λεπτά και με κόβετε κατευθείαν. Κύριε Αποστολόπουλε, πάντως είναι λίγο πάγια αυτή η τακτική του Κινάλ να ορίεστε ότι δεν σας αφήνουν να μιλήσει. Το καθένας μιλάει σύμφωνα με τα ποσοστά του. Εγώ μίλησα 2 λεπτά. Αφήστε τον. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας είναι μια τεθλασμένη γραμμή. Άλλα ακούγονται από το ένα στέλεχος, άλλα από το άλλο, άλλα εκφράζει ο κύριος Γεωργιάδης, άλλο ο κύριος Συρίγος και βεβαίως ενδεχομένως και άλλο ο κύριος Παπαδημητρίου. Το αποτέλεσμα
αποτέλεσμα όμως είναι το εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία άργησε να κατανοήσει τη σοβαρότητα του προσφυγικού, του μεταναστευτικού ζητήματος. Έπρεπε να είχαν γίνει ενέργειες πολύ νωρίτερα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση και κυρίως προς τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί μια Ευρωπαϊκή Ένωση να ανέχεται, όπως σωστά είπε ο κ. Αρβανίτης, να υπάρχουν χώρες όπως η Ουγγαρία που να μην δέχονται ούτε έναν μετανάστη. Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε να φύγει και από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, δεν πιέζει, δεν πιέζει όμως καθόλου η Νέα Δημοκρατία, ούτε για την κατάργηση του λόγου. Ένας, κύριε. Όχι, θα διαμαρτυρηθώ. Μην διαμαρτυρηθώ, βοηθάει. Μα πάλι είδατε, πριν εγώ δεν σας διέκοψα. Μα να σας πω τώρα. Μα τι βοηθάει. Να πάρετε ένα χρόνο να μιλάτε. Όχι, δεν θα πάρει ένα χρόνο να μιλάω. Δεν είναι εδώ, δεν είναι κοινοβούλιο, γίνεται. Να γίνει διάλογος, αλλά δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω κάτι σκέψη. Ναι, αλλά με συγκεκριμένο χρόνο. Ναι, θέλω να συμπληρώσω κάτι, ότι και η Κροατία που προεδρεύει σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί κάνουμε ζήτηση και συνθέτουμε και κάνουμε και Ελλάδα, που έχει αυτή την ίδια άποψη που έχουν και οι άλλες χώρες του Βίζεβιν. Αυτό θέλω να σας πω. Ναι, ακριβώς. Προεδρεύει η Κροατία σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το καταλαβαίνω. Εντάξει, προεδρεύει εκ περιτόπιση. Αλλά οι ελληνικές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένες και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ασκήσαν τις πιέσεις που έπρεπε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να ασκήσει. Τι κανάλι βλέπατε. Να σας ρωτήσω κάτι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή ή και στο πρόσφατο παρελθόν άσκησε, έχει κάνει. Έχει πάρει μέτρα κατά αυτών των χωρών. Επί της ουσίας ή αποδέχεται αυτή την πραγματικότητα. Γιατί θέλω να σας πω κάτι. Εγώ διαφωνώ και με τους δύο. Όσον αφορά τον τρόπο κατανομής. Λέτε ότι πρέπει να διεθνοποιήσουμε το ζήτημα, κύριε Αποστολόπουλε. Πρέπει να διεθνοποιήσουμε το ζήτημα. Ναι, τι να κάνουμε, πώς. Είναι απλό, βοηθήστε με λίγο. Είναι ανάγκη να ασκήσουμε όπως σήμερα κάναμε στο ΝΑΤΟ και ασκήθηκε ένα βέτο, να κάνουμε το ίδιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτέλους, πόσες φορές θα ασκήσουμε το κεφάλι. Μα αυτό κάνουμε. Μα δεν το κάνουμε, κύριε Παπαδημητρίου. Είμαστε πάρα πολύ ευγενείς. Πάρα πολύ ευγενείς. Και καταλαβαίνω τη φοβία του ΣΥΡΙΖΑ με την αποτυχία του να διαχειριστεί το 2015 την κρίση, την οικονομική και το στρίμωγμα στην Γονία. Αλλά εσείς αυτή τη στιγμή. Κύριε Πορτολόπουλε, το 2015 είχαμε μια τεράστια κρίση. Βρίσκεστε κάπου αλλού. Πήγατε τα μάτια στα νησιά. Είδατε τι έγινε με τους νησιώτες. Καταρχήν, στείλατε αυτούς τους ανθρώπους πάνω στα βουνά με αυτόν τον εξοπλισμό. Είναι δυνατόν? Τι να κάνουν τα μάτ πάνω στα κατσάβραχα? Εσείς δεν είχατε πρόβλημα με τα μάτ, είχατε πρόβλημα με το λάθος εξοπλισμό, κύριε Παπαδημητρίου. Εσείς δεν είχατε πρόβλημα με το ότι πήγαν τα μάτ να εφαρμόσουν τον νόμο? Εντάξει, ο εξοπλισμό σα πήγε. Έπρεπε να φοράνε εκδρομικές μπότες, ορειβατικά. Τα βλέπουμε όλα. Βλέπουμε και τις κωμικοτραγικές καταστάσεις που συμβαίνουν. Και από την άλλη μεριά δεν σεβάστηκε η Νέα Δημοκρατία. Κακώς πήγαν τα μάτια. Συμφωνούμε σε αυτό. Εγώ χαίρομαι που το αποδέχεστε και δεν το λέω ειρωνικά, το λέω πραγματικά. Μια στιγμή. Από την άλλη μεριά. Μια στιγμή. Ναι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Και όταν λέω ότι κακώς πήγαν τα μάτια, εννοώ ότι πρέπει πάντοτε να εξαντλείς και να ξαναεξαντλείς τη συζήτηση. Κακώς διεκόπη η συζήτηση και την πρωτοβουλία την πήραν δυστυχώς άνθρωποι σαν τον Μουτζούρη. Και εγώ δεν τον συμπαθώ, δεν τον συμπαθούσα και πριν, τώρα μετά από αυτά που συνέβησαν καθόλου. Αλλά παρά τα αυτά, είναι περιφερειάρχης, έχει καθήκον να συμμετάσχει το σε αυτό που λέγεται κράτος. Τον γιορτάσατε μετά τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, εδώ, γιατί κύριε Παπαδημητρίου, όμως. Τον γιόρτασε το κόμμα σας. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός. Δεν ήμουν σε αυτή τη γιορτή και ξέρω πάρα πολλούς που δεν ήσαν. Θέλω να σας πω κάτι. Δημοσιογράφος είστε, θυμάστε, είστε. Να ολοκληρώσω για να πάρει το λόγο και ο κύριος Καραμέρος, λίγο που δεν είναι. Ούτε στο Συμβούλιο Ασφαλείας είστε, να μάθατε για το βέτο. Επιτρέψτε με να μην αφήσω κενή μια σκέψη. Να μην αφήσω κενή μια σκέψη. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι οι πολίτες αυτή τη στιγμή βλέπουν ένα κράτος διαιρεμένο και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Δήμαρχοι, περιφερειάρχες και κεντρική κυβέρνηση είναι το κράτος. Πρέπει να είναι μαζί. Δεξίδε, και πρέπει να βρεθεί αυτό το πράγμα. Ποιος το έκανε μπάχαλο, κύριε Παπαδημητρίου? Περιμένετε. Και πρέπει να βρεθεί, και πρέπει να βρεθεί λύση σε αυτό το ζήτημα. Πιστεύω ότι η πρωτοβουλία του Μητσοτάκη, που θα αναβλήθηκε τώρα για λίγες ώρες, διότι στο μεταξύ, όπως λέω, δέχεται επίθεση η χώρα και σωστά ανέβαλε την επίσκεψή του σε Σάμο για να γίνει η πρωινή σύσκεψη, να δούμε τι θα κάνουμε με τα σύνορα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ξαναβρεθεί αυτή η ενότητα στο κράτος. Και σε αυτό ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι συνταγματικός. Κύριε Αποστολόπουλε, εγώ δέχομαι την άποψη και της κυρίας Γεννηματά ότι πρέπει να γίνει, μια συνάντηση των πολιτικών αρχηγών. Ακριβώς είναι όπως βλέπετε, Όπως βλέπετε λοιπόν, πηγαίνουμε προς τα εκεί, αλλά πρέπει να το βοηθήσουμε. Mm-hmm. Πρέπει δηλαδή, πηγαίνοντας προς τα εκεί, να μην μας κάνει ρεζίλιο ο Ερντογάν. Βοηθήστε το. Να καταλήξω σε αυτό που έλεγα, λέγοντας ότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή έχουμε τρία πράγματα. Έχουμε
την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι αυτή που περιγράψαμε πριν και που θα πρέπει να πιέσουμε για οποιαδήποτε αλλαγή. Έχουμε τις άθλιες συνθήκες για τους ανθρώπους αυτούς που δυστυχώς ξεκίνησαν από την προηγούμενη κυβέρνηση και χειροτέρεψαν τους τελευταίους μήνες. Και έχουμε και την πολύ άσχημη κατάσταση με τους Έλληνες, οι γιατί οποίοι το αυτό, με συγχωρείτε, και αυτοί πάρα κύριε Αποστολόπουλε, πολύ. Γιατί λέτε ότι χειροτέρεψαν. Μα έτσι είναι. Χειροτέρεψαν κύριε Παπαδημητρίου. Δέχομαι, μα με συγχωρείτε. 70.000 επαναλαμβάνω, βρίσκονται στην υπηρετική Ελλάδα. Σχεδόν όλοι αυτοί, πλην όσων έχουν μπλέξει στη μαφία των ναρκωτικών στην Αθήνα και στα υπόλοιπα, σας αρέσει έχουν εξαιρετικές συνθήκες. Στην Αθήνα έχουν εξαιρετικές συνθήκες. Δίπλα που στεγάζονται σε καταγόγια, δίπλα σε πιάτες ναρκωτικών πορείας και εγκληματικότητας. Με συγχωρείτε, τι θέλετε να κάνουμε, πού θέλετε να τους βάλουμε στο κολονάκι. Να καταρριμηθούν στην Ευρώπη, να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, γιατί δεν υποστηρίζετε. Και όταν ο Μητσοτάκης έστειλε την επιστολή, πάρτε 4.000 παιδιά, δεν σας άκουσα το υποστηρίζετε. Κάνετε συμβούλιο πολιτικών αρχηγών, μήνες το ζητάμε. Δεν το έχετε κάνει, θα μπορούσαμε όλοι μαζί να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και ίσως τα αποτελέσματα να ήταν διαφορετικά. Με συγχωρείτε, δόξα τω Θεώ, ευτυχώς, χάρη στις προσπάθειες ολονών, των Ελλήνων φορολογουμένων, των Ευρωπαίων φορολογουμένων, των χρημάτων που μαζεύουν οι σοβαρές μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι περισσότεροι, η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που βρίσκονται στην υπηρετική Ελλάδα ζουν αξιοπρεπώς και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν 20.000 που έχουν άσυλο και ακόμη δεν έχουν φύγει. Δεν έχουν φύγει από την Ελλάδα, ενώ υποτίθεται ότι όλοι θέλουν να πάνε στη Γερμανία. Στην Αθήνα, κύριε Παπαδημητρίου. Οι συνθήκες δεν είναι τόσο κακές. Υπάρχουν και συνθήκες των Ελλήνων. Για να δείτε και αυτές τις συνθήκες της Αθήνας, πώς είναι και για τους μετανάστες και για τους Έλληνες. Ένα λεπτό. Ωραία, πώς αλλάζουν οι καιροί. Τι πώς αλλάζουν οι καιροί, κύριε Αρβανίτη. Δεν βλέπετε και τη δική σας, τα δικά σας θέματα που δημιουργήσετε τόσα χρόνια. Κύριε Αποστολόπουλε, καλώς έχετε τοποθετηθεί δεξιά από μένα. Δεν έχω τοποθετηθεί δεξιά από εσάς. Έχω τοποθετηθεί πατριωτικά, γεγονός το οποίο δεν μπορείτε να το νιώσετε εσείς.